Δεν είναι καλά, κύριε Κουτά, δεν είναι καλά. Κλείσαμε χθες την εφημερία μας με πολύ μεγάλη πίεση. Μεγάλη πίεση, ήδη αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στα χειρουργεία, είναι και αυτός ανεμβολίαστος, είναι 65 χρονών. Προσπαθούμε να τον απορροφήσουμε, θα τα καταφέρουμε, κύριε Κουτρά, γιατί το νοσοκομείο έχει πολύ δυναμική, αλλά είναι στα όρια του. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διαθέσουμε και άλλες κλίνες εντατικής σε βάρος των υπολείπων νοσημάτων. Και αυτή η πίεση που νιώθουμε αυτή τη στιγμή, την έχουμε πει, κύριε Κούτρα, πραγματικά εδώ και αρκετές ημέρες, είναι μια πίεση η οποία έχει αρχίσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου και δεν λέει να κοπάσει. Πρέπει πάση θυσία να σταματήσουμε τη μόλυνση, και ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε τη μόλυνση και την επέκταση της διασποράς είναι να τηρήσουμε τα μέτρα υγιεινής, τα ατομικά μέτρα υγιεινής, να αποφύγουμε τους συνωστισμούς και να εμβολιαστούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά, ενισχύουμε το σύστημα υγείας, ενισχύουμε τις γραμμές αντιμετώπισης από την πλευρά των νοσοκομείων. Όμως η μάχη δίδεται στην κοινωνία. Εκεί πρέπει να αποφευθεί η μόλυνση και εκεί είναι το κυριότερο πρόβλημα, διότι μιλάμε όλοι για πλέον τραγωδία των ανεμβολίαστων. Δεν αναφερόμαστε σε όλους. Εκεί και αυτοί πάμε να αποτρέψουμε. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να σας περιγράψω τη δυσκολία που έχουμε να πείσουμε αυτούς που έρχονται. Ξέρετε, ο τελευταίος που μπήκε στη μονάδα μου είναι με στεφανία νόσο, με ζαχαρόδι διαβήτη, δηλαδή υψηλού κινδύνου και δεν έχει εμβολιαστεί.